Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δήμαρχος του Αμαρουσίου, ο κύριος Γιώργος Πατούλης, που είναι και πρόεδρος της ΚΕΔ. Κύριε Πατούλη, καλό μεσημέρι. Είστε και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και αυτό σημαίνει ότι εγώ χρειάζομαι περίθαλψη. Τώρα κάτι πρέπει να μου δώσετε. Εσείς με τις αθλητικές δραστηριότητες που έχετε δεν θέλετε περίπτωση. Τι να σας πω, το εγκέφαλός μου κάτι θέλει, γιατί με τέτοια ροή πληροφοριών και αντιφατικών πληροφοριών η πραγματικότητα είναι ότι έχω βαρύ και ανθυγιεινό επάγγελμα. Λοιπόν, πέστε μου, κύριε Πατούλη, πέστε μας κάτι τώρα. Παρακολουθήσαμε την έντονη αντίδρασή σας. Δεν θέλατε να δώσετε τα χρήματα αυτά από τα διαθέσιμά σας. Τώρα είσαστε έτοιμοι να τα δώσετε με τη βούλησή σας? Και γιατί ποσά μιλάμε? Ακούστε να. Καταρχήν, η αυτοδιοίκηση πάντα έχει διατυπώσει απόψεις και μάλιστα έχει κάνει πράξεις. Ναι. Όλες τις δυσκολίες που η κεντρική εξουσία έχει κατά το παρελθόν. Θυμόσαστε. Εντάξει, ελάτε να δούμε τώρα, γιατί τώρα είναι τα πράγματα για πολύ ωριακά. Λοιπόν, ναι. Ακούστε λιγάκι. Θα πρέπει καταρχήν η ίδια κυβέρνηση να μας πει σε ποια κατάσταση βρίσκεται η πτήση την οποία έχει αναλάβει να κάνει. Δηλαδή, εάν πράγματι βρισκόμαστε στα βράχια, είναι σίγουρο ότι δεν θα κάτσουμε να κουβεντιάσουμε πλέον. Ό,τι μας ζητήσουν. Σας το είπανε, κύριε Πατούλη, σας το είπανε. Και σήμερα ο κύριος Μάρδας, για παράδειγμα, ήταν πολύ σαφής το πρωί. Είπε, μου λείπουν 170 για να δώσω εντολή πληρωμών για μισθούς, συντάξεις, εσωτερικές πληρωμές την Παρασκευή, μεθαύριο. Και του λείπουν και τα υπόλοιπα από τα 400 στο σύνολο που είπε για την επόμενη εβδομάδα. Τα βρήκε, λέει, από τα ασφαλιστικά ταμεία τώρα. Γι' αυτό, κυρία Στάι, σας λέω, αυτό μέχρι χτες δεν το έλεγε. Μέχρι προχτές δεν υπήρχε. Σήμερα είναι αυτό, αύριο δεν ξέρω τι άλλο θα είναι. Γι' αυτό ακριβώς εμείς πρωτίστως έχουμε ζητήσει ως πρώτου βαθμού και νομίζω και η δεύτερη βαθμό αυτοδιοίκηση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Νομίζω ότι η κεντρική εξουσία μαζί με τις αυτοδιοικήσεις αποτελούν την κεντρική. Κύριε Πατούλη, με συγχωρείτε, πού είστε και κάποιοι φωνάζουν? Γιατί συγγνώμη, βρισκόμαστε σε μια προσυνεδριακή συνάντηση. Γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα στον ήχο, ναι. Έχετε δίκιο και συγγνώμη γι' αυτό. Θα προσπαθήσω να. Για προσπαθήστε για να σας ακούνε καλά, ναι. Ναι, έχετε δίκιο. Θα έλεγα λοιπόν ότι σίγουρα εμείς αυτό το οποίο έχουμε πει είναι να υπάρχει μια διαδικασία η οποία να έχει αλήθειες, να μην λέμε ψέματα μεταξύ μας. Εάν λοιπόν είμαστε στα βράχια, δεν νομίζω ότι φέρει κανείς αντίρρηση να συζητήσουμε για οποιαδήποτε μορφή εκτροπή συνταγματική που βάζει την αυτοδιοίκηση να έχει το αυτοδιοίκητο, όπως μέχρι τώρα συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια. Εάν όμως αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα είναι σε μια άλλη φάση, δηλαδή δεν είμαστε στα βράχια, απλώς έχουμε κάποιες δυσκολίες, εμείς τι ζητήσαμε? Ημερομηνία λήξης αυτής της εκτροπής, εάν θέλει να είναι πιο καλά στις διαπραγματεύσεις της η κυβέρνηση με τους δανειστές τον Ιούνιο, φυσικά και είπαμε θα διαθέσουμε τα παραπάνω χρήματα που μπορεί να έχει ο κάθε Δήμος, αλλά με ημερομηνία λήξης. Διότι να δούμε λοιπόν τώρα το πρακτέο, γιατί είναι δεδομένο, το καταλάβαμε και εμείς, ότι τα πράγματα έχουν ξεπεράσει το όριο μετά από αυτές τις σημερινές τοποθετήσεις και τη σημερινή αναζήτηση των χρημάτων με ακριβείς αριθμούς και ημερομηνίες που είπε ο κύριος Μάρδας. Είναι δεδομένο ότι πάμε εβδομάδα-εβδομάδα. Λοιπόν, εσείς τι θα κάνετε, γιατί χτες είδα ότι η ΚΕΔΕ αποφάσισε να μην μεταφέρετε τα διαθέσιμά σας στην Τράπεζα της Ελλάδας. Τώρα με τα τωρινά δεδομένα, που έτσι είναι, τα όρια έχουν ξεπεράσει, έχουν ξεπεραστεί τα όρια πια, έχουμε πλήρη αδυναμία ρευστότητας, το έχουμε καταλάβει όλοι, εσείς θα τα δώσετε τα διαθέσιμά σας? Γιατί έχουμε να καλύψουμε και ένα Μάιο και ένα Ιούνιο από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Ναι, εφόσον βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, σαφέστατα θα δούμε τα πράγματα με ένα διαφορετικό μάτι, κάτι το οποίο δεν μας διευκρίνησε ο κύριος Μάρδας χθες. Θα είμαστε στην Οικονομική Επιτροπή που σήμερα εξετάζει την πράξη νομοθετικής εφαρμογής αυτού το οποίο σήμερα
εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή της Βουλής και πιστεύουμε ότι στο επίπεδο της διαβούλευσης θα μπορέσουν ενδεχομένως να ξεκαθαρίσουν και κάποια νομικά και άλλα ζητήματα που είναι απαραίτητα για οποιαδήποτε μορφή συμφωνίας. Και βέβαια, επαναλαμβάνω κυρία Στάι, σήμερα στείλαμε επιστολή στο Μαξίμου, στον κύριο Πρωθυπουργό. Ναι. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μια συνάντηση στην οποία να ξεκαθαρίσουμε ακριβώς σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα. Είπατε δημοσιογραφικά, ακούσαμε σήμερα τον κύριο Μάρδα, αύριο μπορεί να ακούσουμε κάτι άλλο. Όχι, επίσημες δηλώσεις του είναι. Βεβαίως, επίσημες δηλώσεις του, δημόσιες. Δεν λέω ότι εσείς μεταφέρεται ανεπίσημα προς Θεού. Μα τα είπε δημόσια σε τηλεόραση. Σήμερα υπόθησαν όμως, σήμερα μόλις, ενώ χθες παραδείγματος χάρη που τον είχαμε 3,5 ώρες στην ΚΕΔΕ και κάναμε αυτή τη συζήτηση, δεν είχε υποθεί κάτι τέτοιο, κυρία Στάι. Και δηλαδή εσείς υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερωθείτε επίσημα και από τον Πρωθυπουργό, θα τα διαθέσετε αυτά τα... Θα βοηθήσουμε όπως κάνει πάντα η τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, ούτως ή αλλιώς, και φυσικά μέσα από αυτήν την κρίσιμη στιγμή θέλουμε να βγούμε όλοι μας νικητές σαν πατρίδα, σαν χώρα, όμως μέσα από αυτή τη συμφωνία στην οποία όταν η χώρα βρει την περπατησιά της θα πρέπει να μην κάνουμε και να συνεχίζουμε τη θεσμική εκτροπή του ότι η αυτοδιοίκηση δεν είναι αυτοδιοικούμενη. Να σας πω κάτι, αυτό το ότι θα δώσετε τα διαθέσιμά σας εάν συντρέχουν αυτές οι ακραίες συνθήκες, το εξαρτάται από τη συνάντηση και την ενημέρωση που θα έχετε από τον Πρωθυπουργό? Είναι σίγουρο ότι πλέον από τα πιο επίσημα χείλη της χώρας μας, το όταν μπορέσουν αυτές οι απόψεις να διατυπωθούν, εμείς θεωρούμε ότι θα είναι το πιο πιστικό επιχείρημα για αυτά που σήμερα ακούμε και ενδεχομένως αύριο ακούσουμε και κάτι ακόμα. Εμείς, επαναλαμβάνω, η διάθεση της αυτοδιοίκησης και των Δήμων και των Δημάρχων και της γενικότερα αυτό που ασχολείται με την αυτοδιοίκηση, στη μεγαλύτερη πλειοψηφία θα έλεγα, είναι και πάντα ήταν κοντά στον πολίτη, στο δημότη, σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις και της χώρας. Μέσα από τις ευπαθείς ομάδες ξέρετε ότι οι Δήμοι βάλανε πλάτη για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε. Ωραία, και έχετε και μια άλλη προϋπόθεση, αν κατάλαβα καλά, να υπάρχει χρονοδιάγραμμα πότε θα σας επιστρέφονται τα χρήματα για τις ανάγκες των Δήμων. Πότε θα σας είναι και εσάς διαθέσιμα. Βεβαίως, αντιλαμβάνεστε ότι ήδη μετά από αυτές τις ανακοινώσεις που ήδη γίνανε, προμηθευτές σε όλη την Ελλάδα, σε μικρούς ή μεγαλύτερους ορεινούς ή νησιωτικούς δήμους, έχουν πάψει πλέον να κάνουν τις διαδικασίες προμηθειών. Υπάρχει μια αναστάτωση γενικότερα. Αναστάτωση υπάρχει σε όλη τη χώρα, εντάξει. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι άλλο? Αυτό τώρα μας το εξηγήσατε, έχετε ανοίξει ένα παράθυρο για τα διαθέσιμα. Γιατί ποσά μιλάμε? Το σύνολο των ποσών. Για την πρώτου βαθμού αυτοδιοίκηση κοντά στο 1,2 δις, το οποίο υπάρχει, που όμως πάντα έχει μια δυναμική, μην νομίζετε ότι είναι κάπου παρκαρισμένα. Καλά, και απλώς πέφτουν τα επιτόκια. Έχουν μια δυναμική διαχείριση, η οποία κάποια στιγμή γίνεται ένα έργο το οποίο πρέπει να πληρωθεί, να ετοιμολογηθεί, ή κάποιες διαδικασίες λειτουργικές. Αφού βλέπετε ότι ψάχνουμε για 400 το 1,2 δις, είναι πια ένα ποσό που είναι δεδομένο. Έχουμε και πληρωμές, έχουμε και τη δόση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τα 700 εκατομμύρια. Κυρία Στάι, όμως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και σας παρακαλώ αυτό να το διατυπώσω εκ νέου και πάλι, ότι όταν η χώρα μπει σε μια διαδικασία καλύτερη, ελπίζω όσο κοντότερα και όσο καλύτερα. Για να δούμε, Όλοι ξέρουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι αυτό το ακούμε πολύ ρομαντικά τώρα, όμως σε κάθε περίπτωση θέλουμε το αυτοδιοίκητο, το οποίο συνταγματικά κατοχυρώνεται. Θα μου πείτε γιατί επιμένω σε αυτό. Καλά, δίκιο έχετε σε αυτό. Αντιλαμβανόμαστε απολύτως. Απολύτως. Είναι θεσμικά ζητήματα κρίσιμα για τη δημοκρατία και τη λειτουργία όλων των παραμέτρων. Άρα αναμένουμε το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες εικόνες, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πατούλη. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.